Επειδή υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις ότι δεν λειτουργούμε, θα πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής. Λειτουργεί κανονικότατα, όπως πρώτα, απλώς έχει γίνει μια περικοπή ωραρίου από τις 9 και μετά, δηλαδή 9 μέχρι το πρωί δεν λειτουργούμε. Όλη τη διάρκεια όμως της ημέρας μέχρι τις 9 λειτουργούμε κανονικότατα και θα πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Δεν έκλεισε το κέντρο υγείας, απλώς δεσμεύτηκε λίγο το βραδινό. Και το πρωί στα επίγοντα μπορεί ο κόσμος να απευθύνεται και τα εργαστήρια από τις 8 μέχρι τις 9 το βράδυ. Συνεχές ωράριο, το μικροβιολογικό μας λειτουργεί κανονικά, το ακτινολογικό μας κανονικότατα, καθώς επίσης και όλοι οι γιατροί αυτοί που ήταν υπάρχουν. Δεν άλλαξε κάτι, βέβαια ευελπιστούμε στην αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας, αναμένουμε και διορισμούς. Εύχομαι μέσα στο 23 να το έχουμε. Από τι έχετε ανάγκη? Έχουμε ανάγκη από τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας, που είναι, είχαμε πρώτα και παθολόγο, είχαμε και παθολόγο, ναι, έχουμε και τώρα παθολόγο, αλλά είχαμε σταθερά μόνιμη θέση, μόνιμη επικουρικού παθολόγου, παιδιάτρου και καρδιολόγου. Είναι τα βασικά της πρωτοβάθμιας. Τώρα βέβαια υπάρχει αναμονή σε ένα γενικό γιατρό, υπάρχει αναμονή σε ορελά και αναμένουμε τους διορισμούς τους. Εύχομαι μέσα στο 23 να επιτευχθούν. Τα Σαββατοκύριακα πώς λειτουργείτε? Τα Σαββατοκύριακα τώρα πώς λειτουργούμε? Λοιπόν, το Σάββατο λειτουργούμε μέχρι τις 3, από το πρωί από τις 8 μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Κυριακή καθόλου και απόγευμα Σαββάτου καθόλου. Είναι από το πρωί μέχρι τις 3. Τα rapid test συνεχίζεται να... Rapid test συνεχίζονται κανονικά. Και από το ΕΟΔΗ έχουμε καθημερινά, εκτός από Σάββατο, μέχρι τις 3 η ώρα, βασικά 4 παρατέταρτο, η λήψη είναι μέχρι τις 3 και υπάρχει μία μονάδα όπως είναι απέναντι στο My Market, στο container, καθημερινά στο κέντρο υγείας εδώ. Το μόνο που ακυρώθηκε είναι η Κυριακή. Η Κυριακή επειδή δεν έχει αρκετή προσέλευση, ο ΕΟΔΗ την έχει ακυρώσει. Άρα δηλαδή πρέπει να γνωρίζουν ότι την Κυριακή δεν υπάρχει πλέον λήψη του ΕΟΔΗ. Στα χωριά εξακολουθείτε και πηγαίνετε? Βεβαίως, οι δράσεις είναι πάρα πολλές. Είναι στα χωριά, είναι στο Θεομήτρου που πρέπει να γίνονται τώρα κανονικότατα στην Αγιάσο τα rapid test και στο προσωπικό. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές ως προς στη λήψη των εργαζομένων, ότι πρέπει να κάνουν κάθε εβδομάδα. Επίσης, έχουν αναλάβει και την δράση στο Λεπέτιμνο που πάνε και κάνουν τα rapid test στους μετανάστες. Και συνεχίζεται κάθεκτα. Η ΟΔΗ λειτουργεί κανονικότατα. Και πώς το βλέπετε, έχουν αυξηθεί τα κρούσματα, μένουν στο άσχημα, έχουν αλλαγή? Όχι, τα κρούσματα δεν έχουν αυξηθεί. Σταθερά μπορώ να πω ότι είναι μέχρι 10 τη μέρα, το πολύ. Μπορεί να είναι και ένα, μπορεί να είναι και πέντε. Και στα χωριά, πρώτον δεν είναι πολύ η προσέλευση και δεύτερον μπορεί να μην βγει και κανένα θετικό. Δηλαδή, δεν ξέρω, ή δεν έρχονται, ή αψηφούν, ή πλέον δεν ασχολούνται με τον κορονοϊό, ή όλοι έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Οι μαστογραφίες? Οι μαστογραφίες πάνε πάρα πολύ καλά, ευτυχώς. Είμαστε σε πολύ καλή διάθεση γιατί εξυπηρετείται πάρα πολύ ο γυναικείος πληθυσμός. Έχουμε ξεπεράσει τις 1500 μαστογραφίες από τότε που ξεκινήσαμε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.